την κυρία Αυτιόγλου. Καλησπέρα σας, κυρία Αυτιόγλου. Καλησπέρα σας. Παρότι σας καλέσαμε σήμερα με αφορμή τα όσα αποκαλύψατε χθες και στα οποία θα σταθούμε αναλυτικά, θέλω όμως πριν ξεκινήσουμε και μπούμε σε αυτά, κυρία Αυτιόγλου, ένα πρώτο σχόλιο από εσάς για τη σημερινή πολιτική επικαιρότητα. Μία ώρα μιλάμε για αυτή σήμερα, από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή. Δηλαδή, είδαμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή με το πλαίσιο το πολιτικό το οποίο έβαλε. Είδαμε και μια τοποθέτηση, δεν ξέρω αν ήσταν σε θέση να το δείτε εκείνη την ώρα, του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αύριο έχουμε νέα αντιπαράθεση στη Βουλή με αφορμή την ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Οπότε πια είμαστε και επισήμως και με άλλους όρους στο πολιτικό παιχνίδι και στην πολιτική στρατηγική στην προεκλογική περίοδο, κυρία Αυτιόγλου. Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός σήμερα έθεσε, νομίζω, ένα πολύ ισχυρό πολιτικό στίγμα για την συγκυρία που βρισκόμαστε. Δηλαδή, προσδιόρισε πως μέσα σε αυτά τα 4 χρόνια η συγκεκριμένη κυβέρνηση κατάφερε να υλοποιήσει την κορυφαία δέσμευση που είχε αναλάβει απέναντι στον ελληνικό λαό, να βάλουμε ένα τέλος δηλαδή στα μνημόνια και να το κάνουμε αυτό με την κοινωνία όρθια. Να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, του κόσμου της εργασίας, να οικοδομήσουμε το κοινωνικό κράτος το οποίο παραδοσιακά εξέλιπε από αυτόν τον τόπο, αλλά και κυρίως να τα βάλουμε και με μια σειρά από συμφέροντα και να αποκαλύψουμε μια σειρά από σκάνδαλα, μια σειρά από πρακτικές διασπάθησης του δημοσίου χρήματος, διαφθοράς και διαπλοκής. Και όλα αυτά, ενώ συνέβαιναν, δεχόμασταν μια πάρα πολύ ισχυρή επίθεση από τα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ενορχιστρωμένα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κάθε φορά επένδυαν σε μια νέα καταστροφολογία η οποία ουδέποτε λάμβανε χώρα, ουδέποτε δηλαδή επιβεβαιωνόταν. Και θυμάστε, ας πούμε, εντελώς ενδεικτικά να πω κάτι που με αφορά και εμένα ιδιαίτερα, για μια ολόκληρη χρονιά δεχόμασταν μια πάρα πολύ μεγάλη επίθεση αναφορικά με την δεδομένη για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κυρίαρχα περικοπή των συντάξεων, την οποία καταφέραμε να αποφύγουμε. Εμείς λέγαμε ότι δίνουμε τον αγώνα για να την αποφύγουμε, την αποφύγαμε, προχωρήσαμε και σε αυξήσεις για 620.000 συνταξιούχους και εν τούτης ουδέποτε δόθηκε ο χώρος πραγματικά να ακουστεί η θετική πληροφορία για τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Νομίζω ότι εκεί περισσότερο εστίαζε ο Πρωθυπουργός, ώστε να αποδώσει αυτό το στίγμα της πραγματικότητας, δηλαδή τη σύγκρουση της πραγματικότητας με την εικονική πραγματικότητα που δημιουργείται κυρίως από μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και από την αξιωματική αντιπολίτευση. Νομίζω όμως ότι με την πραγματικότητα τελικά πηγαίνουμε στις εκλογές, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, με την πραγματικότητα θα πάμε, όχι με την εικονική πραγματικότητα. Και επειδή είπατε για αναφορά, για κάτι που αφορά και εσάς προσωπικά, αυτό που έπαιζε και το συζητούσαμε πριν και με τους συναδέλφους, σε σχέση με τη συγκρότηση των ευρωψηφοδελτίων, για να δούμε λίγο την τρέχουσα επικαιρότητα, ανάμεσα στα βαριά ονόματα τα υπουργικά τα οποία θα πλαισίωναν το ευρωψηφοδέλτιο, είχε ακουστεί και το δικό σας. Ίσχυσε ποτέ, κυρία Αυτιόγλου? Λύστε μας έτσι την απορία, αν θέλετε. Κοιτάξτε, οι διαδικασίες που αποφασίζονται, ναι, η συγκρότηση, που αποφασίζεται η συγκρότηση των ψηφοδελτίων, έχει μια πολύ συγκροτημένη δομή από το κόμμα, από το ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως παρακολουθείτε και τώρα, και είδατε το πριν, το είχατε και στο ρεπορτάζ, αυτή τη δομή ακολουθούμε και αυτή τη στιγμή για το ευρωψηφοδέλτιο. Δηλαδή, είχαμε την πρώτη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας μετά από μια κεντρική επιτροπή που έθεσε το πολιτικό πλαίσιο, που όρισε τα 15-16 ονόματα. Προχωράμε με επόμενο κάλεσμα για τη συγκρότηση του προοδευτικού μετόπου, νέα εκλογική επιτροπή κτλ. Δεν είναι πράγματα τα οποία γίνονται με ατομικούς σχεδιασμούς ή αποφάσεις. Πάντως, σε ό,τι με αφορά, δεν έχει γίνει ποτέ κάποια τέτοια συζήτηση. Απλώς σας το λέω σαν επειδή με ρωτάτε για το συγκεκριμένο. Σας το ρώτησα διότι ξέρετε κι εσείς καλύτερα από μένα κιόλας πόσο έπαιξε μερικές φορές το όνομά σας. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το θέμα για να δούμε τώρα τι πραγματικά συνέβη. Να ξεκινήσουμε από αυτό δηλαδή που αποκαλύψατε χθες. Έκτακτη συνέντευξη τύπου, τρεις υπουργοί για αυτή την ιστορία με τα 240 εκατομμύρια την περίοδο 2008 με 2010. Να δούμε λίγο το περίγραμμα και να εξειδικεύσουμε λίγο τι ακριβώς, να καταλάβει και ο κόσμος τι πραγματικά συνέβαινε, κυρία Αυτιόγλου. Πώς έφτασε σε εσάς ως καταγγελία καταρχάς αυτό στο Υπουργείο Εργασίας, έτσι δεν ξεκίνησε? Αυτό που αποκαλύψαμε χθες ήταν ένα δώρο, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν βάζω κανένα άλλο πολιτικό σχόλιο, ένα δώρο προς τις φαρμακευτικές εταιρείες ύψους 241 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, λεφτά, αυτά τα χρήματα, 241 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα έπρεπε να έχει εισπράξει το δημόσιο και τα οποία ουδέποτε εισέπραξε από τις φαρμακευτικές εταιρείες αυτή την περίοδο 2006 με 2010.
αφορμή για την... για να το ανακαλύψουμε αυτό στο Υπουργείο Εργασίας ήταν κάποια ερωτήματα που έθεσε η Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας που κάνει ούτως ή άλλως για το ζήτημα της, υπερκοστολόγησης των φαρμάκων στην Ελλάδα, για τις τιμής των φαρμάκων στην Ελλάδα, δηλαδή στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας που γίνεται και για την Νοβάρτης. Με αφορμή τα ερωτήματα αυτά, ξεκινήσαμε και εμείς μια διαδικασία εδώ στο Υπουργείο Εργασίας να ρωτάμε, να ερευνούμε, να προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει συμβεί. Αποκαλύφθηκε κάτι ευρύτερο από αυτό στο οποίο στόχευαν τα αρχικά ερωτήματα της επιθεωρήτριας, το οποίο είναι συνολικής τάξης, όπως είπα, 241 εκατομμυρίων ευρώ. Με διάφορες παραλήψεις, μη σύνομες σε κάθε περίπτωση, αυτά τα έτη, το 6 με 10, διαφορετικές κάθε φορά, σωρεύτηκε ένα τέτοιο ποσό το οποίο ουδέποτε εισπράχθηκε από το δημόσιο. Εμείς αυτό το ανακαλύψαμε, το δώσαμε τα στοιχεία στη Γενική Επιθεωρήτρια Δημόσιας Διοίκησης για να προχωρήσει την έρευνα αναφορικά με τον καταλογισμό ευθυνών κτλ. Και από την πλευρά μας προχωρούμε σε δύο κινήσεις προκειμένου βασικά το δημόσιο να εισπράξει τα λεφτά που έπρεπε να λάβει, διότι αυτός είναι ο στόχος μας, να αποκαλύψουμε το πρόβλημα αλλά και να διασφαλίσουμε το δημόσιο συμφέρον. Η πρώτη πράξη είναι να βεβαιώσουμε, να καταλογίσουμε τις οφειλές για την περίοδο 9 και 10, οι οποίες δεν είχαν βεβαιωθεί, δηλαδή για τις εταιρείες οι οποίες δεν πλήρωσαν, δεν έχουν βεβαιωθεί ότι είναι στις εφορίες, ότι οφείλονται αυτά τα ποσά. Αυτό το κάνουμε ήδη. Και η δεύτερη πράξη, την οποία θα κάνουμε το επόμενο διάστημα, είναι να νομοθετήσουμε προκειμένου να καλύψουμε το διάστημα 6 με 8, το διάστημα εκείνο για το οποίο στην πραγματικότητα δεν εισπράχθηκε ποτέ rebate. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο ήταν μια παράπλευρη ανακάλυψη, όπως λέμε, παράπλευρη απώλεια. Εδώ ήταν παράπλευρο το αντίθετο. Στην έρευνα, για στην ευρύτερη έρευνα από την αρμόδια επιθεωρήτρια για το σκάνδαλο Νοβάρτης, έτσι έγινε και πέσετε πάνω σε αυτό. Αυτό καταλαβαίνω έτσι συνοπτικά από αυτό που λέτε. Ήταν ένα παράπλευρο έδρυμα. Παράπλευρη ανακάλυψη, ας το πούμε. Αυτό ακριβώς δείχνει ίσως και το μέγεθος του προβλήματος, του προβλήματος, δηλαδή της, ας τη χαρακτηρίσω, κακοδιαχείριση, κατασπατάληση κατά στιγμές δημοσίου χρήματος, ποινικών ενίοτε πράξεων. Αυτό πάντως δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Το γεγονός, δηλαδή, το είπε νομίζω πολύ χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός σήμερα, ότι ανοίγει ένα σιτάρι η Αξιόγλου να βρει κάτι, βρίσκει 241 εκατομμύρια χρωστούμενα. Ανοίγουν ο Ξανθός και ο Πολάκης στο ζήτημα της Νοβάρτης, βγαίνουν από εκεί πόσα δισεκατομμύρια. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση στην οποία κανείς όσο προχωράει. Σαν να ξετυλίγεται ένα κουβάρι, λέτε δηλαδή. Για μια περίοδο. Ναι. Ναι, για μια περίοδο θεωρητικής ευμάρειας στην οικονομία της χώρας, έτσι. Δηλαδή μιλάμε για την περίοδο 6 με 10, δεν μιλάμε για την επόμενη περίοδο, την περίοδο των μνημονίων και των προγραμμάτων λιτότητας. Και εν τέλει τίθεται και ένα ζήτημα όταν βρέθηκε η χώρα με ένα τόσο μεγάλο έλλειμμα και ταυτόχρονα ανακαλύπτουμε διαρκώς τέτοιες υποθέσεις κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης. Δεν είναι και τόσο δύσκολο κανείς να συνδέσει τα δύο προβλήματα, δηλαδή το που βρέθηκε η χώρα το 2010 και το τι συνέβαινε την προηγούμενη περίοδο, σε μια σειρά από γεγονότα, σε μια σειρά από πράξεις. Ναι. Οι εμπλεκόμενοι, ας τους πούμε έτσι, οι ενεχόμενοι ή εκείνοι που θα είχαν την ευθύνη, όχι θα είχαν, υπουργοί της περίοδου αυτής που αφορά δύο κυβερνήσεις, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και κυβέρνηση Πασόκ τον πρώτο χρόνο, σωστά. Είναι κυρίως υπουργοί υγείας, είναι και υπουργοί οικονομικών, κυρία Αξιόγλου, σε αυτή τη διαδικασία με τα δωράκια, όπως τα λέτε. Το σκάνδαλο που εμείς αποκαλύψαμε, το πρόβλημα που εμείς αποκαλύψαμε χτες, αφορά το Υπουργείο Εργασίας μόνο. Α, μόνο το Υπουργείο Εργασίας. Δηλαδή, φανταστείτε, είναι ακριβώς όπως το είπατε, είναι μια εντελώς παράπλευρη αποκάλυψη, ένα νέο παράπλευρο πρόβλημα. Δηλαδή, ενώ συνέβαιναν όλα όσα συνέβαιναν στο επίπεδο της υγείας, με όσα πια βλέπουν το φως της δημοσιότητας αναφορικά με την Οβάρτης και το Κελπνό και για το γενικότερο πρόβλημα της υπερκοστολόγησης των φαρμάκων στη χώρα, παράλληλα στο εδώ Υπουργείο υπήρχε αυτό το πρόβλημα, ότι με το θεσπίζεται το rebate, δηλαδή η υποχρέωση να επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες ένα μέρος από τα έσοδά τους στο κράτος, το οποίο από το 6 έως το 10 δεν εισπρατώταν ή δεν εισπρατώταν εις ολόκληρον υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Μία τρύπα 241 εκατομμυρίων ευρώ. Και σε ό,τι αφορά μόνο, το Υπουργείο Εργασίας, που σημαίνει όμως ότι αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται διαδικαστικά και άλλα υπουργεία, έτσι δεν είναι, έτσι δεν γίνεται στις περιπτώσεις αυτές, ή κάνω λάθος?
Ναι, εμπλέκονταν διαδικαστικά και άλλα υπουργεία. Πιο συγκεκριμένα, για να πω, το 6 και το 7 βγαίνει η υπουργική απόφαση, κοινή υπουργική απόφαση, στη βάση της οποίας θα έπρεπε να εισπραχθούν τα ποσά από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Η απόφαση αυτή, η κοινή, το 2012 κυρώνεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας για τυπικό λόγο. Ουδέποτε εκδίδεται νέα, παρότι είναι υποχρέωση της διοίκησης να εκδώσει νέα, να ενεργοποιήσει τον νόμο. Δηλαδή αφήνει κενή την εισπραξη. Μάλιστα. Ναι, το δεύτερο ζήτημα που προκύπτει είναι ότι αφού μέχρι το 2012 ήταν ισχυρή η απόφαση αυτή, γιατί δεν εισπράχθηκαν έστω μέχρι τότε τα ποσά. Δηλαδή, δεύτερο ερώτημα. Το 2008 δεν βγαίνει καμία υπουργική απόφαση για να εισπραχθεί rebate. Δηλαδή, το αφήνει η διοίκηση, με την, πάντα με την ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας, το αφήνει εντελώς ακάλυπτο εκείνο το έτος. Δεν εισπράττει τίποτα. Και μετά την διετία 9 με 10, ενώ ορίστηκαν τα ποσά, προσδιορίστηκε κάθε φαρμακευτική εταιρεία το τι χρωστάει, κάποιες φαρμακευτικές εταιρείες πλήρωσαν, κάποιες άλλες όχι, κάποιες άλλες πλήρωσαν όλα, κάποιες άλλες όχι, και τα ποσά τα οποία οφείλονταν και δεν πληρώθηκαν, ουδέποτε βεβαιώθηκαν ως οφειλόμενα στις εφορίες. Τρίτη σοβαρή παράληψη της διοίκησης ή της και της πολιτικής ηγεσίας, έτσι. Δεν θέλω να κάνω εγώ τον detective και να πω ποιος είναι ποινικός υπεύθυνος της υπόθεσης. Περιγράφω όμως την κατάσταση, η οποία είναι προδήλως, είναι πρόδειλη η ζημία του ελληνικού δημοσίου με ευθύνη, προφανώς πολιτική, έτσι. Ναι. Ξέρετε, ρωτάμε και εμείς τις λεπτομέρειες και φαντάζομαι θα έχετε και εσείς πιο ειδικές ερωτήσεις να θέσετε στην Υπουργό, ειδικά για το συγκεκριμένο ζήτημα, για να καταλάβουμε όλοι και ο κόσμος πολύ περισσότερο πώς δουλεύει το σύστημα με το φάρμακο γενικότερα. Γιατί έχουμε συμφωνήσει και έχει αποδειχθεί και από αυτά που και εσείς μας είπατε ότι είναι μια παράπλευρη διαδικασία αυτή, ένα παράπλευρο έβριμα, όπως το αποκαλέσαμε. Γι' αυτό και επιμένουμε στις ερωτήσεις και φαντάζομαι θα έχετε και εσείς κάποιες πιο εξειδικευμένες γύρω. Εγώ όχι από αυτού. Όχι επ' αυτού. Όχι επ' αυτού. Όχι επ' αυτού, λες.